Με μάσκες και μαντήλια στο πρόσωπο, κάτοικοι τρέχουν μακριά από το ηφαίστειο Σιναμπούγκ που εκτοξεύει βράχια, ηφαιστειακή στάχτη και εκλείει δηλητηριώδη αέρια σε ακτίνα χιλιόμετρων. Πολλά χωριά γύρω από το ηφαίστειο στο νησί Σουμάτρα στην Ινδονησία έχουν εκκαινωθεί εδώ και μήνες, όταν άρχισε η έκρηξη του ηφαιστείου. Αλλά την Παρασκευή οι αρχές επέτρεψαν σε χιλιάδες χωρικούς που ζουν έξω από τη ζώνη αποκλεισμού να επιστρέψουν προσωρινά στα σπίτια τους, επειδή πίστεψαν ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα είχε κοπάσει. The victims of Mount Sinabung's eruption on Saturday were found in the village just within 2 miles from the volcano's crater. Now, hot ash clouds with temperatures of over 1,000 degrees Fahrenheit traveled down its slope in just 2 to 3 minutes. Now, many of the victims didn't stand a chance of surviving that. Σε απόσταση λίγων χιλιόμετρων από το ηφαίστειο, οι διασώστες βρήκαν τις ορούς 16 ανθρώπων που πιθανώς παγιδεύτηκαν και πέθαναν από δηλητηριώδη αέρια. Μεταξύ των νεκρών είναι 4 μαθητές γυμνασίου και ο καθηγητής τους που είχαν πάει στο ηφαίστειο για να δουν από κοντά τις εκρήξεις. Αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 50 αγνοούνται. Στα νοσοκομεία συγγενείς αναζητούν τους κοντινούς τους ανθρώπους και θρηνούν για τα θύματα. Το ηφαίστειο Σιναμπούγκ είναι ένα από τα 130 ενεργά ηφαίστεια της χώρας. Είχε συγγύσει για περισσότερα από 400 χρόνια, ενώ άρχισε να εκλεί και πάλι λάβα το Σεπτέμβριο.